Στα τέλη του Οκτωβρίου ετοιμάζεται η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Το θέμα που μπορεί να αλλάξει τον εκλογικό χάρτη στην Ελλάδα μελετάται από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο φαίνεται να έχει καταλήξει σε ένα βασικό σενάριο. Σύμφωνα με αυτό θα παρέχεται σε όσους ήδη είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους η διευκόλυνση για να ψηφίζουν στις εκλογές, όπως αποκαλύπτει σχετικό ρεπορτάζ των νέων. Στο σενάριο αυτό προβλέπεται να γίνεται η ψήφος μόνο με ψηφοδέλτια επικρατείας, να είναι επιστολική, να υπάρχει ψηφιακή δήλωση πρόθεση για συμμετοχή στι εκλογέ και να γίνεται αποστολή φακέλου ασφαλεία με τα ψηφοδέλτια. Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή Θα ότι προκρίνεται. Λοιπόν. Είναι, παίρνο... είναι Πόσα είναι τα κόμματα, 8, παίρνω 8 επικρατεία στο σπίτι μου στο Λονδίνο, ψηφίζω κάποιο από αυτά, δεν εκπροσωπούμε μεν, αλλά προσμετράτε έλεγα αυτό πριν για να το κλείσω, mm -hmm. mm -hmm. στο συνολικό αποτέλεσμα. Στο mm -hmm. Υπουργείο υπάρχει εκτίμηση για συμμετοχή. 300.000 ψηφοφόρων σε αυτή τη διαδικασία. Ότι κάθε ψήφο μετράει και ότι κάθε ψήφο μετράει το ίδιο. Ε? Το Σύνταγμα το ονομάζει καθολικότητα. Πώ θα εξασφαλιστεί αυτή ε, όταν, για παράδειγμα, και είναι ένα θέμα που θέτω εγώ, θα το δείτε και στο ναι. σημερινό μου κειμενάκι αφού μου κάνετε mm -hmm. χαρά να το δείτε, ε, είναι εφόσον δεν θα εκπροσωπούνται στη Βουλή. Γιατί... Ο νόμος αυτός χρειάζεται 200 ψήφους στη Βουλή για να περάσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκη θέλει ευρύτερη συνένεση. Γι' αυτό και θα συναντήσει Εσείς... του πολιτικού αρχηγού πριν το σχέδιο νόμου πάρει το δρόμο για το κοινοβούλιο.